Κοιτάξτε, εμείς για πολλωστή φορά αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νοσοκομείο, ούτε υπερβάλλοντας, πάντα παίρνοντας τα σενάρια όλα. Είδαμε προχθές ότι χρειάστηκε ένα συμπολίτη, μια συμπολίτησά μας να διασωληνωθεί. Για να γίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, άδειασε η ΜΕΘ, μεταφέρθηκαν οι ασθενείς που υπήρχαν μέσα στον θάλαμο που έχει το αναισθησιολογικό για την ανάνυψη, έτσι, για να μπει το περιστατικό αυτό στην εντατική. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εκείνη τη στιγμή συνέβαινε όμοιο το κάτι που θα χρειαζόταν εντατική, θα ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση. Έπρεπε να έχει γίνει θάλαμος αρνητικής πίεσης μέσα στην εντατική. Να υπάρχει ένας θάλαμος αρνητικής πίεσης ώστε να μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα. Τουλάχιστον να μπορεί να μην χρειάζεται να γίνεται το άδειασμα του τμήματος. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα με την εντατική είναι και οι γιατροί, όπως είπαμε και χθες με την ανακοίνωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι, έχουν κάνει τα χαρτιά τους για το επικουρικό και εν πάση περιπτώσει για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω αν είναι γραφειοκρατικός ή οτιδήποτε άλλο, ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι θέλει, δεν έχουν ακόμα γίνει αυτές δεν έχουν ακόμα προσληφθεί ως επικουρικό. Όσον αφορά την εντατική. Από εκεί πέρα το προσωπικό είναι λιγοστό, με την έννοια ότι όταν έχεις να εξοπλίσεις όπως χρειάστηκε έστω για 16-17 ώρες τρεις μονάδες συν το προσωπικό που δουλεύει στα τμήματα, χρειάζεσαι τουλάχιστον άλλα 15 άτομα. Φαίνεται βέβαια ότι αυτό η κυβέρνηση τόλισε κόβοντας τις άδειες για άλλη μια φορά. Από χθες αναστάλθηκαν οι άδειες στους υγειονομικούς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα αυτό το λύνει έτσι η κυβέρνηση και όχι με προσλήψεις όπως τάζει. Από εκεί και πέρα έχουμε θέμα και με τα αναλώσιμα, είναι με το σταγονόμετρο όπως έχουμε πει. Το 70% των υλικών το αποστέλει η ΔΥΠΕ και από αυτά που παραλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες που κάνουμε τα αιτήματα, έρχονται ούτε τα μισά. Τουλάχιστον με τα γάδια είναι κάτω από το 70% αυτό που ζητάμε και αυτό που έρχεται.